Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου θα συναντηθούν στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα οι ηγέτες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου σε μια ευρωμεσογειακή, όπως έχει ονομαστεί, συνάντηση κορυφής. Θα παρευρεθούν εκτός φυσικά από τον Αλέξη Τσίπρα οι ηγέτες της Γαλλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Μάλτας και Κύπρου. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι προσδοκίες σας σε σχέση με αυτή τη συνάντηση κορυφής, και για να το εξειδικεύσω, ποια νομίζετε ότι μπορούν να είναι κοινά ως αιτήματα του Ευρωπαϊκού Νότου προς τις Βρυξέλλες, προς το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Καταρχάς, όλες αυτές οι χώρες έχουν την συνάφεια της γεωγραφίας. Και η γεωγραφία αυτή την εποχή, η Μεσόγειος δηλαδή, μας δείχνει ότι είναι η πιο θερμή ζώνη του πλανήτη. Είναι μια περιοχή η οποία κινδυνεύει από πηγές αστάθειας, από πηγές εξαγωγής βίας και από πηγές εξαγωγής προσφυγιάς και ανθρώπων κατεστραμμένη τη χώρα τους. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, το οποίο το συμμερίζονται όλοι, πώς θα εδραιώσουν το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή και πώς θα αντιμετωπίσουν τις πηγές αυτής της αστάθειας, δηλαδή πώς θα δράσουν ειρηνοποιά, ειρηνευτικά, και πώς θα αντιμετωπιστεί με έναν ανθρώπινο και συνάμα πρακτικό αποτελεσματικό τρόπο η προσφυγική ροή, οι άνθρωποι που έρχονται από διαλυμένες κατεστραμμένες χώρες. Άρα το ένα ζήτημα είναι το προσφυγικό, η αντιμετώπιση προσφύγων. Και η γεωπολιτική αστάθεια, η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Εξ αυτού προήλθε η προσφυγική κρίση. Δεν ξύπνησε κάποια μέρα ένα Σύριος μεσοαστός, ας πούμε, ένας νοικοκύρης από το Χαλέπι και είπε: εγώ σηκώνομαι να πάω στη Γερμανία. Το ίδιο συμβαίνει για τη Λιβύη και για το Ιράκ. Από την άλλη μεριά, στο ευρωπαϊκό οικονομικό πολιτικό πλαίσιο υπάρχει μια δυσχέρεια, μια δυσκολία η οποία φτάνει στο όριο μιας ανθρωπιστικής κρίσης, όπως συνέβη στην Ελλάδα και συμβαίνει και στην Πορτογαλία. Η οικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη ύφεση, η στασιμότητα, η οποία πλήττει και τις μεγάλες χώρες. Δεν είναι πια μόνο η Ελλάδα που είναι ακόμη σε πρόγραμμα, η Πορτογαλία σε επιτήρηση, αλλά είναι και η Ισπανία και η Ιταλία. Και η Ισπανία, θα έλεγα, μια και την επισκέφθηκα πρόσφατα, έχει το ίδιο ανθρωπιστική κρίση με την Ελλάδα. Παντού βλέπεις στους δρόμους τεράστιο άστεγους. Ποσοστό δομικής ανεργίας. Είναι σε δημοσιονομική επιτήρηση και επιπλέον έχει, ας πούμε, και μια πολιτική δυσχέρεια στο να φτάσει σε μια κυβέρνηση. Όλα δείχνουν ότι πάει σε τρίτη εκλογή. Αλλά σε πρόβλημα στον τραπεζικό ιδίως τομέα, αλλά και στον τομέα των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, βρίσκεται και η Ιταλία. Και στα δημοσιονομικά βρίσκεται και η Γαλλία. Η Γαλλία και η Ιταλία είναι χώρες που είναι στο G7. Είναι από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις στον κόσμο. Αυτό δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά στο σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητος, κάτι δεν λειτουργεί σωστά στην αρχιτεκτονική του ευρώ και στον τρόπο που λειτουργεί η ευρωπαϊκή κοινή αγορά και ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα δημοσιονομικά. Άρα ποια θα είναι τα αιτήματα, νομίζετε, κοινά αιτήματα του Νότου προς τον Βορρά? Είναι πρώτον ρεαλισμός και ευελιξία. Πώς σημαίνει? Τα οικονομικά προβλήματα έχουν άμεση και σφοδρή επίπτωση στις κοινωνίες και αυτό το καταλαβαίνουν πια όλα τα πολιτικά κόμματα. Σε πρακτικό επίπεδο, μερικά πράγματα από τα οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν, δεν ξέρω αν θα διατυπωθούν σε μια τελική μορφή, αλλά φερρυπίν αυτό το οποίο είναι όριμο, τουλάχιστον στους προοδευτικούς Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και σε συντηρητικούς που έχουν ευελιξία για ανοιχτό μυαλό, είναι φερρυπίν οι δαπάνες που προκύπτουν από την έκτακτη μεγάλη κρίση του προσφυγικού να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των ελλημάτων, να είναι δημοσιονομικά ουδέτερες. Μια άλλη σκέψη, μια πρόταση που οριμάζει, είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αυτά τα χρήματα που μπαίνουν για την ανάπτυξη μιας χώρας, να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των ελλημάτων. Είναι χρήματα που μπαίνουν για ένα σκοπό. Είναι σαφές ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος έχει πολλά προβλήματα και οικονομικά και προσφυγικά, όπως τα αναφέρατε. Παρ' όλα αυτά, θα σας έλεγα το εξής, ότι η ιδέα ενός μετόπου του Νότου υφίσταται στο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον εδώ και αρκετά χρόνια.
δεν προέκυψε τώρα, ούτε καν τον Ιανουάριο του 2015, όταν έγινε κυβέρνηση μαζί με τους ΑΝΕΛ. Υπήρχε παλιά λοιπόν η άποψη ότι μπορεί να δημιουργηθεί λόγω της κοινότητας των προβλημάτων ένα μέτωπο των χωρών του Νότου. Ωστόσο, μέχρι τώρα αυτό το μέτωπο έχει διαψευστεί. Η Ελλάδα βρέθηκε τις περισσότερες φορές μόνη της απέναντι στους πιστωτές της. Τι έχει αλλάξει τώρα? Έχει αλλάξει κάτι στους σχετισμούς δύναμης μέσα στις χώρες του Νότου? Βεβαίως, από τον καιρό που το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν ένα κόμμα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, μέχρι σήμερα έχουν συμβεί πολλές διαφοροποιήσεις. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης είναι κυβέρνηση και έχει πάρει 2 βουλευτικές εκλογές, ένα δημοψήφισμα, την πρότασή του, και νικητής σε ευρωεκλογές. Είναι μεγάλα γεγονότα αυτά. Στην Πορτογαλία επίσης έχουμε μια κυβέρνηση συμμαχίας σοσιαλιστών αριστεράς. Επίσης ένα πρωτοφανέρωτο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και εντωμεταξύ η Ευρώπη έχει δοκιμαστεί πολιτικά και πνευματικά από το πώς αντιμετωπίζει την ιστορική κρίση του προσφυγικού και έχει δοκιμαστεί από την αποχώρηση ενός από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεγάλης Βρετανίας. Το Brexit, λέτε. Βέβαια. Η Μεγάλη Βρετανία είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια μεγάλη διπλωματική δύναμη. Και οικονομική. Είναι G7, είναι στους 7 του κόσμου. Δεν είναι λίγα αυτά. Δηλαδή, ενώ τα περασμένα χρόνια συζητούσαμε για ένα Brexit, η Ελλάδα, μια μεσαία χώρα της περιφέρειας της Μεσογείου, απειλείτο με έξωση ουσιαστικά. Αυτός που οικειοθελώς βγήκε, δεν το έκανε έξω σε κανένας, ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και διπλωματική δύναμη της Ευρώπης. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτά είναι ιστορικές αλλαγές, κοσμογονικές αλλαγές. Δεν υπάρχει δηλαδή το ίδιο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι εν μέρη οι φωνές, και όχι μόνο στην Ελλάδα, στο ΣΥΡΙΖΑ, και σε άλλα μέρη, και στην Ιταλία και στην Πορτογαλία, ακουγόντουσαν και στην Ισπανία. Όπως στην Ισπανία επίσης έχουμε μια πολιτική αλλαγή. Έχουμε ένα κόμμα ριζοσπαστικής αριστεράς, δημοκρατικής, ριζοσπαστικό δημοκρατικό αριστερό κόμμα, το οποίο βγήκε από το πουθενά. Γεννήθηκε από την κρίση, μάλλον, όχι από το πουθενά. Γεννήθηκε από την κρίση και είναι τρίτο κόμμα. Έχει 20-23% όπως ο πήρε σε 2 εκλογές. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις και μια πολύ βαθύτερη κατανόηση και από τους λαούς και από τις ηγεσίες, και αυτό έχει σημασία, ότι μερικά προβλήματα είναι κοινά και μπορούμε να έχουμε κοινές προσεγγίσεις. Δεν είναι το ίδιο με το 2009, το 2008. Δεν υπάρχει καμία βολή, έχετε δίκιο σε αυτό, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά θα σας έλεγα το εξής, παίζοντας τον συνήγορο στον διαβόλο, αν θέλετε, ότι αν και το Brexit έγινε πριν από κάποιους μήνες πλέον, δεν φαίνεται τα γεράκια, τα νεοφιλελεύθερα, υπερσπιπτώση του κέντρου και η Γερμανία να υποχωρούν σε διάφορα πράγματα. Θα σας θυμίσω, δηλαδή, πράγματα που αφορούν μόνο την Ελλάδα, ότι έγινε παρέμβαση από την Κομισιόν να οθωθεί ή να σταματήσει η δίωξη που την κάνει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη του Γεωργίου, ότι οι Βρυξέλλες απαιτούν να είναι στο απειρόβλητο όσοι διαχειρίζονται τα προγράμματα αποκρατικοποίησεων στην Ελλάδα, και ότι τελευταία ο κύριος Ντράγκη έχει πει ότι η Ελλάδα θα μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, τα σημάδια έχουν και την θετική πλευρά που λέτε εσείς, αλλά έχουν και πάρα πολλά σκοτεινά σημάδια. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ο κύριος Ντράγκη δεν είπε ότι δεν θα μπει, ο οποίος δεν θα μπει τώρα. Θα μπει αργότερα. Δεν το προσδιορίζω το χρόνο. Και πάντα έτσι απαντούν οι κεντρικοί τραπεζίτες. Κανείς κεντρικός τραπεζίτης δεν προαναγγέλει κάτι. Γιατί και αυτό είναι ένας τρόπος προστασίας του κεντρικού τραπεζικού συστήματος και του νομίσματος. Ο κεντρικός τραπεζίτης πάντα αναγγέλει. Λέει, από τώρα ισχύει αυτό. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι σενάρια, οικοτολογίες και προβλέψεις. Δεν αποκλείει τίποτε λοιπόν ο κύριος Ντράγκη. Στο δεύτερο που λέτε για την υπόθεση της Ελστάτ και του κυρίου Γεωργίου, η επιστολή πράγματι ήταν άκουμψη των επιτρόπων. Δεν νομίζω ότι θα την απίφθηναν ποτέ ούτε στην Ιταλία ούτε στη Γαλλία. Και νομίζω επίσης ότι αυτός ο τρόπος μιας, ας το πω, ομότητος στην επέμβαση δείχνει και το όριο που μπορεί να φτάσουν. Δεν μπορούν να φτάσουν παραπάνω. Δεν μπορεί δηλαδή ούτε η ελληνική κυβέρνηση ούτε κανείς άλλος εξωτερικός θεσμός να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Είναι μια καταράκωση του ευρωπαϊκού κειτημένου και του ευρωπαϊκού δικαϊκού πολιτισμού.
Μπορεί να υπάρχει μια μηχανία, μπορεί να υπάρχει μια ενόχληση. Η Ελλάδα δεν αμφισβητεί αυτά που έχει υπογράψει, αλλά δεν μπορεί να κανείς να την εμποδίσει, την Ελλάδα συνολικά, την ελληνική δημοκρατία, να ψάξει, να αναζητήσει και να εντοπίσει το τι συνέβη τα περασμένα χρόνια για να μπορέσει να πορευτεί στο μέλλον. Αλλά έχουν αλλάξει κιόλας. Μπορεί να ακούγονται αυτά, αλλά έχουμε την μεταστροφή σε ό,τι αφορά την Ισπανία και την Πορτογαλία. Δεν τους επευλήθη καμία ποινή για την υπέρβαση. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι και αυτό δείχνει μια ευελιξία. Έγινε αμέσως μετά τον Brexit και για πρώτη φορά επεδείχθη, εγώ δεν το λέω καν ελαστικότητα, επεδείχθη ρεαλισμός. Δηλαδή, δύο χώρες οι οποίες είχαν πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης και είχαν ξεφύγει λίγο τα ελλείμματα, θα τιμωρηθούν αυτοί οι λαοί που υποφέρουν τόσο καιρό, γιατί πετυχαίνουν ανάπτυξη, γιατί περί της ουσίας αυτό πρόκειται. Πώς θα φύγει η Ευρώπη από την κρίση, όποιες χώρες υποφέρουν. Με ανάπτυξη και δουλειές. Αυτό έκανε η Αμερική το 2008 και έχει 5% ανεργία. Η Ευρώπη γιατί έχει μεσοσταθμικά μονίμως πάνω από 10% και γιατί η Ισπανία έχει δομικά 23%. Αυτά είναι. Και αυτός ο ρεαλισμός και η ευελιξία δείχνει ότι οι μετατοπίσεις που γίνονται και οι πολιτικές και οι κοινωνικές εισακούονται. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ναι, μια και όμως και το αναφέρετε, υπάρχει μια άλλη ανάγνωση. Δηλαδή η ανάγνωση στο συγκεκριμένο που αναφέρετε, που δεν επιβλήθηκαν και οι Ρώσεις ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ισπανία, είναι ότι υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά. Ότι έχεις δύο-τρεις μεγάλες χώρες, οι οποίες επειδή ακριβώς έχουν τέτοιο όγκο οικονομικό και τέτοια βαρύτητα, δεν τολμάνε οι Βρυξέλλες να κάνουν οτιδήποτε. Όμως σε χώρες σαν την Ελλάδα μπορούν να το κάνουν. Άρα έχουμε δύο μέτρα και δύο ανισότητα και, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι εντελώς όμως. Αυτό δείχνει να αλλάζει. Διότι κάθε πράξη δημιουργεί ένα δεδικασμένο, ένα τελεσμένο, το οποίο το επικαλείσαι και πας και διαπραγματεύεσαι. Η Ευρώπη δεν λειτουργεί, όσο και να ακούγεται διαρκώς σαν ευχολόγιο, rules are rules και εμείς εφαρμόζουμε κανόνες, στη ζωή, στην πραγματική ζωή και στην πολιτική, οι κανόνες είναι καλό να ισχύουν, είναι καλό να υπάρχουν, είναι καλό να τους ακολουθούμε, αλλά όταν η πραγματικότητα μας θέτει καινούρια ερωτήματα και δεν επαρκούν οι κανόνες, πρέπει να επινοήσουμε κάτι καινούριο. Αυτό έγινε και στην περίπτωση της Ιταλίας και της Γαλλίας, μα το ίδιο το σύμφωνο της σταθερότητας έχει κάποιους βαθμούς ελευθερίας. Και έγινε και στην Πορτογαλία, έγινε και στην Ισπανία. Έγιναν δηλαδή, αυτά. Αμφισβητείτε αυτό που και μπορούν να ξαναγίνουν. Ναι, δηλαδή, αμφισβητείτε αυτό που λένε διάφοροι ότι επειδή Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία είναι μεγάλες χώρες. Η Πορτογαλία δεν είναι μεγάλη. Προφανώς δεν είναι μεγάλη, αλλά έτυχε στη συγκυρία του Brexit. Είναι το δικό μας μέγεθος. Έτσι είναι. Οι συνέπειες του Brexit και η ανησυχία και η αμφιβολία για τους δεσμούς συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρήλθαν. Πρέπει να ξαναδώσουμε ένα πολιτικό περιεχόμενο, να ξαναδώσουμε μια καινούργια πίστη στους ανθρώπους. Ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτή που καταστρέφει την ευημερία και προκαλεί ανασφάλεια. Δηλαδή, αυτό είναι που πιστεύουν οι άνθρωποι. Να το βάλω πιο συγκεκριμένα. Θεωρείτε δηλαδή ότι Ιταλία, Ισπανία μπορούν να βοηθήσουν ούτως ώστε αυτό που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση για τα πρωτογενή ελλείμματα, για να εξεταστεί το χρέος και να κουρευτεί, μπορούν να συμβάλλουν σε αυτά τα δύο πράγματα τα οποία καίνε την ελληνική κοινωνία? Πολύ περισσότερο από το 2015. Ανεξάρτητα από τη σχέση τους με τη Γερμανία και τι διακυβεύεται. Πάντα ακριβώς. Δεν είναι η ίδια κατάσταση και οι ίδιοι συσχετισμοί με τον Ιανουάριο του 2015, όταν μια καινούργια αριστερή κυβέρνηση για πρώτη φορά στην Ευρώπη απειλούσε όλη αυτή την τάξη του ιερατείου και όλη αυτή την θεολογία του νεοφιλελευθερισμού. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Και το καλοκαίρι ήταν διαφορετικά του 2015, πολύ περισσότερο τώρα. Τώρα είναι υποχρεωμένοι να μιλήσουν με την Ελλάδα σοβαρά και με την κυβέρνηση την οποία έχει ψηφίσει δύο φορές ο ελληνικός λαός και να μιλήσουν με όρους διαφορετικούς από όρους εκβιασμού ή bullying. Και αυτό γίνεται. Είναι διαφορετικά πολύ τα πράγματα. Δεν είναι η ίδια κατάσταση. Μπορεί να μην είναι θεαματική διαφορά, δεν θα αλλάξουν θεαματικά τα πράγματα, αλλά είσαι τουλάχιστον πάνω στο τραπέζι, κουβεντιάζεις, μιλάς με στοιχεία, μιλάς με τεκμηρίωση, μιλάς με επιχειρήματα, μιλάς με ολοκληρωμένα ντοσιέ και με πολιτικό σκεπτικό. Άρα και το χρέος και τα πρωτογενή είναι στο τραπέζι και σε αυτή τη συζήτηση για τον Νότο. Είναι στο τραπέζι σύμφωνα με όσα δημήθησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν βγαίνει τίποτα από το τραπέζι. Άλλο ένα ζήτημα το οποίο σας θέτουν διάφοροι που βλέπουν ως παρατηρητές την διάσκεψη των ηγητών του Νότου είναι ότι για να χτιστεί ένα προοδευτικό μέτωπο του Νότου δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, γιατί οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες είναι πολύ διαφορετικών πολιτικών
κατευθύνσεων. Δηλαδή, πέρα από την Πορτογαλία που είναι αριστερόστροφη η κυβέρνησή της, στη Γαλλία βλέπουμε τον Ολάντ να επιβάλλει εργασιακές σχέσεις που έχουν προκαλέσει τη μήνυ των εργασιακών σωματείων. Στην Ιταλία αντίστοιχες νεοφιλελεύθερες πολιτικές από το Ρέντζι. Και στην Ισπανία, βέβαια, θα σας θυμίσω ότι γίνονται ακόμα και κατασχέσεις σπιτιών προς τις κατοικίες. Επομένως, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να προοδευτικής κατεύθυνσης? Κοιτάξτε, όταν κάνεις μια σύγκληση και επιδιώκεις μια συμμαχία, δεν την κάνεις στη βάση των διαφορών, την κάνεις στη βάση των ομοιοτήτων και των κοινών χαρακτηριστικών. Και πάνω απ' όλα, επειδή μιλάμε για πολιτική, άρα για ρεαλισμό, δεν πας σε μια ιδεολογικό, σε ένα ιδεολογικό νέφος να συζητήσεις. Αυτά που μου αναφέρατε είναι πιο πολύ απότοκα της πίεσης που δέχονται οι κυβερνήσεις να είναι μέσα στο σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας, το οποίο επιβάλλει όλη αυτή την πίεση και τη μεταφορά του κόστους προσαρμογής στις πλάτες της κοινωνίας και στις πλάτες του κόσμου της εργασίας. Όταν λοιπόν κανείς δεν θέλει, και ο πιο δεξιός ηγέτης δεν θέλει να τιμωρήσει τους πολίτες του, τους ψηφοφόρους του εν τέλει, θα προτιμούσε να τους αφήσει στην ησυχία του, να τους χαϊδέψει, να τους δώσει και κάτι για να επανεκλεγεί. Αλλά υπάρχει αυτή η σιδερένια συμμαχία, η οποία ο ένας πιέζει τον άλλον και στο τέλος όλοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον, όπως το είπατε, νεοφιλελεύθερο τρόπο. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το έδαφος κοινών προβλημάτων, οι συγκλήσεις θα γίνουν σε όπου συμφωνείς, σε όπου συγκλίνεις ή σε όπου συμπίπτεις. Οι διαφορές θα μείνουν απ' έξω σε αυτό το στάδιο. Υπάρχουν, είναι υπαρκτές, είναι διαφορετικός ο Μαριάνο Ραχώη και διαφορετικός ο Αντώνιο Κώστα και διαφορετικός ο Αλέξης Τσίπρας. Ωστόσο, σε κάποια πράγματα πρέπει να μιλήσουν την ίδια γλώσσα και θα πρέπει να τη μιλήσουν. Δηλαδή, είναι επιτυχία που ο Μαριάνο Ραχώη έρχεται στην Ελλάδα μαζί με τους σοσιαλιστές και τους αριστερούς πρωθυπουργούς. Γιατί και αυτός αναγνωρίζει ότι έχει κάποια προβλήματα η Ισπανία. Τα ζει, είναι τόσο καιρό πρωθυπουργός και προσπαθεί να ξαναγίνει. Δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια και να κάνει δεν τα βλέπει. Θα πρέπει να μιλήσει με τους γείτονές του, που είναι δημοκρατίες, είναι σύμμαχοι, είναι εταίροι, είναι φίλοι. Μερικά πράγματα πρέπει να τα λύσουν μαζί. Γι' αυτό λοιπόν οι πολιτικές διαφορές έχουν σημασία, πάντα έχουν, αλλά υπάρχουν και τα πραγματικά προβλήματα, τα διαχείρισης δημοσιονομικής, γεωπολιτικής, ασφάλειας, τα οποία πρέπει να κάτσουν να συζητήσουν. Για να ξαναεπανέλθουμε λίγο στο ζήτημα το προσφυγικό. Δεν ξέρετε, αυτό που έβγαλε η κρίση προσφυγική είναι κλειστά σύνορα της Ευρώπης και πολλές χώρες ευρωπαϊκές οι οποίες αρνούνται ακόμα και το πρόγραμμα επανεκατάστασης. Έχουν κλείσει σύνορα και δεν δέχονται προσφύγες. Υπάρχει τρόπος να πιεστούν αυτοί ή, όπως φοβούνται διάφοροι, η διάσκεψη των χωρών του Νότου θα επικεντρωθεί τελικά σε αστυνομικά μέτρα ενάντια στους πρόσφυγες? Δεν νομίζω ότι οι Μεσογειακοί έχουν διάθεση να δώσουν αστυνομικές λύσεις, διότι τουλάχιστον και η Ισπανία και η Ελλάδα και η Ιταλία, αλλά και οι μικρότεροι, και η Μάλτα και η Κύπρος, έχουν ικανή και εκτενή εμπειρία τι σημαίνει προσφυγιά και τι σημαίνει μετανάστευση στη Μεσόγειο και ξέρουν ότι τα αστυνομικά μέτρα μπορούν να δώσουν κάποιο πρόσκαιρο μικρό όφελος και να δημιουργήσουν, να ανοίξουν χάσματα και τρύπες ασφαλείας και διαχείρισης στο μέλλον. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πράγματι η μεγαλύτερη δοκιμασία, μεγαλύτερη και από την μεγάλη οικονομική κρίση του 2008, μπορεί να είναι, φαίνεται ότι είναι το προσφυγικό, διότι δείχνει και βαθιές διαφορές μερικές φορές σε διανοητικό επίπεδο, πώς μπορείς να προσεγγίσεις μερικά μεγάλα ιστορικά ερωτήματα. Εκεί πράγματι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Έχουν γίνει συγκλήσεις. Έχει γίνει κατόρθωτο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να φτάσει σε μερικές αποφάσεις, που ήταν ένα μικρό βήμα, δηλώ μικρό, αλλά ήταν βήμα. Κινδυνεύουμε με υπαναχωρήσεις και με πισωπατήματα. Ωστόσο, όλα είναι πάνω στο τραπέζι και πια οι χώρες που είναι χώρες υποδοχής και βρίσκονται στο πρώτο μέτωπο έχουν πια μεγάλη εμπειρία και του ζητήματος και έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και οι θέσεις τους πολιτικές. Ο στόχος μας είναι η διαρκής ευρωπαιοποίηση, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον νεολογισμό, και η αυξανόμενη διεθνοποίηση του ζητήματος. Ελάξτε, θα σας πούν διάφοροι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και γενικώς θεσμοί οι Ευρωπαϊκοί δεν έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν πράγματα. Δηλαδή, πώς όταν η Ουγγαρία υπάρχει, ετοιμάζεται για δημοψήφισμα. Έχει. Πώς θα μπορούσαν να αναγκαστούν να συμμορφωθούν στις κοινές αποφάσεις. Το έχουν πει και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Και το λέει πια και η Ελλάδα με κάποιο τρόπο. Και ο Σουηδός Πρωθυπουργός του είχε πει. Η Ευρώπη είναι μια συμφωνία στην οποία συνυπογράφεις και το έχουν συνυπογράψει όλοι ότι συμμετέχει στα βάρη για να συμμετάσχει στα ωφελήματα. Αν δεν είναι μια Ευρώπη την οποία την παίρνεις à la carte και λες εγώ θέλω μόνο τους πόρους από τα ευρωπαϊκά ταμεία και δεν θέλω πρόσφυγες. Γιατί εμένα δεν ταιριάζουν τα χνότα με τους μουσουλμάνους. Αυτό δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Αυτό είναι μια. Αυτό λένε οι ακροδεξιοί. Είναι σχεδόν προσβλητικό για τους εταίρους σου. Και το είπε και η καγκελάριος Μέρκελ στις χώρες του Βιζενγκράτ. Δεν είναι πολιτικό επιχείρημα αυτό. Όταν εισπράττεις ωφέλη και έχεις οικονομικά ωφέλη και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που είναι τα τελευταία μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ωφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οικονομικά. Θα πρέπει να συμμεριστούν και τα βάρη. Θα πρέπει να μοιραστούν και τα βάρη. Έγινε ακόμη και υπολογισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο κάθε πρόσφυγας ο οποίος μπαίνει στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης είναι 250.000 ευρώ. Ποιος δεν θέλει να το πάρει να πληρώσει το τίμημα ή να εξαιρεθεί από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Α, έχει γίνει αυτό το βήμα. Έχει γίνει ο υπολογισμός. Ναι. Για να καταλαβαίνουμε και γιατί μιλάμε. Όταν αρνείσαι να πάρεις 1.000 ή 2.000 που σου αναλογούν στην ποσοστοσή σου και σε βάθος χρόνου, θα πρέπει να το πληρώσεις αυτό. Ή θα πρέπει να εξαιρεθείς από κάτι άλλο, να υποστείς μια ποινή. Πιστεύετε ότι θα επιβληθούν ποινές τελικά, δηλαδή. Αν φτάσουμε σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί ετοιμάζονται οι Ούγγροι για δημοψήφισμα. Ναι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Να αναιρέσουν ευρωπαϊκές αποφάσεις. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Την έχει υπογράψει ο Πρωθυπουργός. Αλλιώς θα πρέπει. Έχει 100 τρόπους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να λάβει τα μέτρα της. Δεν σημαίνουν πολλά. Κοιτάξτε, υπάρχει μια νοοτροπία ότι όσο πιο πολύ φωνάξεις και όσο πιο πολύ κάνεις θόρυβο και όσο πιο πολλά ξενοφοβικά ή και ισλαμοφοβικά και ανθρωποφοβικά αντανακλαστικά ξυπνήσεις, τόσο πιο μεγαλύτερο πολιτικό κέρδος θα έχεις. Αλλά θα το έχεις, πιθανό να το έχεις, έστω βραχυπρόθεσμα, στο εσωτερικό της χώρας σου. Ναι, σε αυτή την ακροδεξιά στροφή. Ο ακροδεξιάς πάει να γίνει καγκελάριο στην Αυστρία. Ωραία, θα το έχεις εκεί. Δεν μπορείς στο διεθνές πεδίο να δράσεις μόνο με τη ρητορική που χρησιμοποιείς στο εσωτερικό της χώρας. Στο εξωτερικό πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς, πρέπει να συμμορφωθείς με μερικά πράγματα, να δούμε μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Να σας ρωτήσω τώρα για τα υπουργεία σας, μια και έχετε πολλή δουλειά αυτό το μήνα από ό,τι φαίνεται. Στις 8 με 9 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο θα γίνει η διάσκεψη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Μεσογείου με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικού Νίκου Κοτζιά. Ελληνική πρωτοβουλία. Στις 10 του μηνός θα ακολουθήσει μια συνάντηση των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στελεχών του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Θα ήθελα μόνο να πείτε όλα αυτά μαζί με την διάσκεψη κορυφής των αρχηγών, σε ποια συνάφεια είναι. Κοιτάξτε, τώρα αν τα δείτε μαζεμένα, τα τελευταία αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια, δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοια διεθνής διπλωματική κινητικότητα πολυσχηδής προς όλες τις κατευθύνσεις, προς την Ανατολή, προς τον Νότο, προς τον Βορρά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν έχει υπάρξει με αφορμή αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, τέτοια συσσόρευση ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων από τόσα πολλά κράτη. Αυτό δεν είναι γιατί ξαφνικά εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Είναι ότι υπάρχει μια διεθνή συγκυρία με πολύ μεγάλη ένταση και η Ελλάδα αναλαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες να είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων, να είναι ένας πόλος που να αξιοποιήσει ότι είναι μια χώρα που έχει πολλές συμπάθειες, πολλές φιλίες και μακραίωνους ιστορικούς δεσμούς με τους λαούς στην περιοχή. Δεν είχε ποτέ επιθετικές υπεριαλιστικές συμπεριφορές και είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα στην περιοχή της Μεσογείου είναι ένας βράχος σταθερότητας, ασφάλειας, πολιτικής σταθερότητας, έναν λαό εξαιρετικά όριμο, ο οποίος είχε επιδείξει και επενούμενη από τους πάντες ανθρωπιστική συμπεριφορά σε αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση της προσφυγιάς. Επιπλέον, και με το άνοιγμα, το διαρκές, και όχι το άνοιγμα, μάλλον την καλλιέργεια
και την εμβάθυνση των ουσιαστικών φιλικών σχέσεων που έχουμε με όλα τα κράτη στη Μέση Ανατολή και στην Βορειοαφρική, δείχνουμε τι μπορούμε να είμαστε, ένας αξιόλογος διαμεσολαβητής και ένας παραγωγός ειρηνικής δράσης, και αφετέρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την στενή συνεργασία με τις δυνάμεις τις σοσιαλιστικές και σοσιαλδημοκρατικές, και την πρόταση που έκανε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Ηγετών στη Γαλλία για έναν ανοιχτό, διαρκή και παραγωγικό διάλογο αριστεράς σοσιαλδημοκρατίας. Η Ελλάδα και με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή που είναι κυβέρνηση, μπαίνει πάνω στο τραπέζι με τις μεγάλες προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης, τη μεγάλη προοδευτική παράδοση, η οποία είχε μια εποχή μεγάλης υποχώρησης και τώρα δοκιμάζονται οι κυβερνώσεις θέσεις των σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων στην Ευρώπη. Και η Ελλάδα και η Πορτογαλία μπορούν να είναι δύο μεσαίες χώρες, να είναι πηγές ανανέωσης και διεύρυνσης για μια αριστερά του 21ου αιώνα. Η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο πρωταγωνιστή, διότι σωρεύει μια πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία και κοινωνική εμπειρία με αυτά που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει επέλθει, με σύνεση, με σοβαρότητα, με σεμνότητα, αλλά και με μια καινούργια αυτοπεποίθηση που την έχουμε όλοι ανάγκη. Μια τελευταία ερώτηση είναι πέρα από όλα αυτά. Θα συνεχίσει η ελληνική κυβέρνηση να επιμένει στη διεκδίκηση πολεμικών αποζημιώσεων από τη Γερμανία? Στο θέμα των αποζημιώσεων υπάρχει ένα νέφος ψιθύρων σε επίπεδο καφενείου, όπου ο καθένας λέει το κοντό και το μακρύ του. Υπάρχει επίσης ένα νέφος ητοπάθειας και εθελοδουλείας, ας το πούμε έτσι, που λέει ας μην τα σκαλίζουμε τώρα γιατί θα ξυπνήσει το θηρίο. Θα θυμίσω ότι πρώτον υπάρχουν απαράγραπτα δίκαια και απαράγραπτες αξιώσεις από τις οποίες ουδέποτε έχει υποχωρήσει η Ελλάδα. Έχουμε στα χέρια μας τα πορίσματα και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το πολιτικότατο και βαθιά με ιστορική ευαισθησία και τεκμηρίωση πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για τις αποζημιώσεις, με τα οποία τα έχουμε στα χέρια μας για να υπηρετήσουμε ένα ιστορικό χρέος απέναντι σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, τις περιουσίες τους και από τα δεινά που υπέστη η πατρίδα μας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τις δυνάμεις κατοχής. Δεν έχουμε περιθώριο, δεν έχουμε την παραμικρή χαραμάδα να κάνουμε πίσω ή να τα ξεχάσουμε. Θα προχωρήσουμε διπλωματικά, πολιτικά, νομικά αν χρειαστεί, με όλα τα επιχειρήματα στη φάρετρα μας. Γιατί η Γερμανία λέει δεν. Έχει τελειώσει το θέμα, δεν το συζητάω. Εσείς έχετε κάποιο πραγματικό μέσο για να πιέσετε? Υπάρχουν, πέρα από αυτολόγια, ηθική, οτιδήποτε, που δεν μετράει πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά μέσα. Καταρχάς, τώρα εμείς αρχίσουμε να το θέτουμε. Τώρα θα πάμε τεκμηριωμένα με όσα έχουμε στα χέρια μας και να δούμε, δια της επισήμου οδού, ποια μπορεί να είναι η απάντηση. Αν η απάντηση είναι πολιτικά, ότι δεν μιλάω γιατί έληξε. Μέχρι τώρα αυτό λέμε. Ναι, πού στηρίζεστε? Όχι. Έχουν υποθεί και άλλα πράγματα στο παρελθόν. Αυτό είναι αυτό που λένε τώρα. Θα το δούμε. Εμείς δεν αντιδικούμε. Mm-hmm. Ούτε. Εμείς απλώς διεκδικούμε ένα δίκιο. Θα ζητήσει και στο διεθνές δίκαιο το δίκαιο της Ελλάδας? Φυσικά, ναι, φυσικά. Υπάρχει η διπλωματική και η πολιτική οδός. Υπάρχει. Και η νομική. Μα η ίδια η συνθήκη του Λονδίνου, η οποία διέγραφε τα γερμανικά χρέη, τα διέγραφε όχι επάπειρον, μέχρι να γίνει η επανένωση και να συναυθούν. Και έχει διαιτητικό δικαστήριο βάσει της συνθήκης του Λονδίνου. Άρα έχει νομικά επιχειρήματα η Ελλάδα. Το πρώτο διεθνές όργανο είναι αυτό το διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο θεσπίστηκε το 1953. Το πρώτο βήμα που θα μπορούσε να είναι αυτό, να ζητηθεί, να συσταθεί αυτό και να εξετάσει το βάσιμο ή όχι των ισχυρισμών, των επιχειρημάτων. Δεν μπορεί η Γερμανία να κρυφτεί από αυτό. Και βασικά νομίζω ότι δεν θέλει να κρυφτεί η Γερμανία. Δεν μπορεί να το συζητήσει τώρα ή θέλει κάπως να ορίσει τους όρους. Βέβαια, ο πρόεδρος Γκάουκ είχε έρθει πέρυσι και είπε ναι, πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν είπε ναι, όχι, αλλά τουλάχιστον να το εξετάσεις. Δεν μπορεί να αρνείσαι να εξετάσεις το ζήτημα, το αίτημα. Και άλλες δυνάμεις, και στον ακαδημαϊκό χώρο και στους πολιτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες και στους πολιτικούς, ακούγονται αυτά τα πράγματα. Και έχουμε και διεθνή προϊστορία, όχι μόνο η Ελλάδα,
τις αποζημιώσεις από την Ιαπωνία, πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι, τα πράγματα είναι σύνθετα, δεν είναι απλά βέβαια, αλλά το δίκαιο είναι καταρχάς με το μέρος μας να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, και σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν έχει παραιτηθεί από κανένα δικαίωμα και καμία αξίωση. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά, ούτε ρητός, ούτε γραπτός, ούτε με διακοινώσεις ρηματικές, πουθενά δεν έχει υπάρξει αυτό. Κύριε Νίκο Ξηδάκη, εκ μέρους της Δημοκρατικής Ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά.